Πατάτες 70 λεπτά, μελιτζάνες 50, αγκούρια 5 ευρώ, ντομάτες 80 λεπτά 1 ευρώ. Τι να σου πω τώρα, όλα φθηνά είναι. Καρπούζα 1 ευρώ το κομμάτι, με πόλιο 1 ευρώ το κομμάτι. Δηλαδή, όποιος θέλει να φάει πρέπει να έρθει στην Πάτρα. Πολύ φθηνά. Βρίσκεις ό,τι θέλεις. Και ακριβά πράγματα και φθηνά. Αλλά και τα ακριβά... και... είναι πάντα πιο φθηνά από τα σούπερ μάρκετ και μας χαρίζουν και όλα. Εσείς τι πήρατε σήμερα? Εγώ πήρα ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, μελιτζάνες. Γεμιστά ακούγονται. Και γεμιστά και σαλάτες με κρέας. Πιπεριές κόκκινες, βρήκαμε 1 ευρώ. Ενώ στο σούπερ μάρκετ έχουν 2-2,5, τα πάντα είναι πιο φθηνά. 3 κιλά ντομάτες πιο μικρές με 1 ευρώ. 80 λεπτά ντομάτες, 1 ευρώ. Κολοκύθια μέχρι 50 λεπτά. 80, με 1 με 80, με 3 κιλά 1 ευρώ. Πάρε και αυτό σε παρακαλώ το πλάνο. Φυσιολογικά είναι εν ώψη καλοκαιριού και μάλιστα σε περιόδους κάψωνα υπάρχει μια κινητικότητα. Προϊόντα υπάρχουν. Το θετικό είναι ότι ακόμα υπάρχουν προϊόντα παρόλα τις ζημίες που έχουν προκύψει στην αγροτική παραγωγή. Και με υπάρχουν προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και με την ανομβρία, δηλαδή τα νερά είναι πολύ δύσκολα, πολύ λίγα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, καμία έτσι, διαχείριση σωστή ώστε πραγματικά να προκύπτει βελτίωση και αύξηση της παραγωγής, αλλά αντίθετα θα έχουμε μείωση και τις επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο μειωμένα τα πράγματα. Είναι λίγο δεν είναι.